Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ορμόμενος και από τον προηγούμενο συνάδελφο, θα μιλάγαμε ότι είχαμε θετικό σχέδιο στήριξης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, αν ο προϋπολογισμός που καταθέτατε είχε τα εξής. Πρώτο, αντί για 2 δισεκατομμύρια μισθούς αμοιβές στο υγειονομικό προσωπικό, είχε 3 δισεκατομμύρια. Για να προχωρήσουμε άμεσα σε 50% αύξηση των αποδοχών του υγειονομικού δυναμικού των ηρώων που δίνουν τη μάχη της πανδημίας. Γιατί εκτός από χειροκροτήματα, οι εργαζόμενοι θέλουν και ψωμί. Θα μιλάγαμε ότι ήταν θετικός ο προϋπολογισμός αν είχε ακόμα άλλο ένα δις, το οποίο να μοιραζόταν ως εξής. 300 εκατομμύρια αύξηση του ορίου δαπανών για το σύστημα υγείας, 200 εκατομμύρια αύξηση του ορίου δαπανών για τις παροχές του ΕΟΠΗ, 200 εκατομμύρια και όχι 60 για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Εθνικού Σκέλους για ανάπτυξη των υποδομών στα νοσοκομεία και 200 με 250 εκατομμύρια για να καλύψουμε τα εμβόλια και τα φάρμακα. Αν είχαμε λοιπόν αυτόν τον προϋπολογισμό, γιατί εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόν θα φέρναμε αν ήμασταν στη θέση σας, και είναι η απάντηση, κύριε Μαραβέγγια, στο τι θα κάναμε, και θα αποδείξω τώρα ότι αυτό που είπατε κι εσείς και που προκάλεσα και τον κύριο Σκυλακάκη και προκαλώ και τον κύριο Σταϊκούρα που είναι μπροστά μου τώρα, αυτό που λέτε δώσαμε 786 εκατομμύρια παραπάνω φέτος για τον COVID, δεν τα δώσατε. Μια κακομοιριά δώσατε. 200 μέχρι στιγμής, μέχρι σήμερα, έχετε δώσει για την αντιμετώπιση του COVID για το 2020 239 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Ούτε σέντς περισσότερο. Για την ακρίβεια, 65 εκατομμύρια, και φαίνεται αυτό, έτσι, στον κωδικό των δαπανών προσωπικού πέρυσι και φέτος, 65 είναι η διαφορά του 19 με το 20, 583 σας παραδώσαμε εμείς, 645 το πήγατε. Για το επικουρικό προσωπικό, 65 εκατομμύρια εκεί, 144 εκατομμύρια ευρώ τις βρήκα όλες τις αποφάσεις των απευθείας αναθέσεων που έχουν κάνει και που πολλές ελέγχονται για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, και 30 εκατομμύρια ευρώ στον ΕΟΠΗ, για να καλύψει το τεστ που ακόμα δεν το καλύπτει. Πιάσαμε Δεκέμβρη, δεν το καλύπτει. Ας βρείτε έναν ασθενή σε όλη τη χώρα που να του έχει καλύψει ο ΕΟΠΗ το τεστ. Αυτά έχετε δώσει για την πανδημία. Τα 260 εκατομμύρια που μέχρι στιγμής έχετε δώσει στον ΕΟΠΗ αντί για 100 ήταν η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών. Της μείωση των εσόδων, επειδή αυξήθηκε η ανεργία, μειώθηκαν οι εισφορές που έπαιρνε, τα χρήματα που έπαιρνε από τον ΕΦΚΑ ο ΕΟΠΗ. Τι καλύψατε? Τις ίδιες ανάγκες τις περισσινές καλύπτετε με τα 260 που δώσατε και μπορεί να δώσετε κάνα κατοστάρικο παραπάνω μέχρι τέλος του χρόνου. Αυτό δεν είναι αντιμετώπιση πανδημίας. Είναι χρηματοδοτό από το Γενικό Λογιστήριο των ΕΟΠΗ για να καλύψω αυτό που έκανε μέχρι τώρα. Όχι τον COVID. COVID είναι 239. Ούτε cents παραπάνω. Και σας προκαλώ ευθέως να πείτε ότι λέω ψέματα. Δεύτερο. Εμείς αυτά θα κάναμε. Ακούστε τώρα, για την υπόλοιπη ομιλία μου θα την αφιερώσω στο κεντρικό θέμα. Βγήκε το μεσημέρι ο κύριος Λοβέρδος από την τηλεόραση, όχι εσείς, ο δημοσιογράφος της Νέας Δημοκρατίας, και είπε, και δεν ντρέπεται, ότι πρέπει να οφείλουμε σεβασμό στους νεκρούς και ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ακούστε, κύριε συνάδελφε, επειδή εγώ έχω παλέψει πάρα πολύ, έχω ξενυχτήσει πολλά βράδια για να σώσω μία ανθρώπινη ζωή. Το έκανα αυτό 20 χρόνια. Και το ξανακάνω και τώρα. Εγώ δεν μπορώ, δεν ανέχομαι να πεθαίνουν 100 άνθρωποι τη μέρα. Δεν το ανέχομαι. Έχουμε φτάσει 3.500 νεκρούς. Και παίζετε τον μπερδίκο. Έτσι το λέω. Και θα πω γιατί. Έχετε ποντάρει όλα τα λεφτά στο εμβόλιο. Το εμβόλιο δεν είναι πανάκια. Το οποιοδήποτε εμβόλιο. Είτε της Pfizer με το RNA, είτε τα άλλα με τους εξασθενημένους ιούς. Το μεν της Pfizer θέλει μεταφορά με μείον 70. Πού είναι οι υποδομές αυτές? Τα φορτώσαν στον κύριο Πιερακάκη να φτιάξει την εφοδιαστική αλυσίδα, γιατί δεν μπορεί να τα καταφέρει το Υπουργείο Υγείας. Δεν υπάρχουν αυτές οι υποδομές. Χτες βγήκε η Αμερικάνικη Ρευματολογική Εταιρεία και είπε ότι δεν ενδείκνυται να δοθεί σε ρευματοπαθείς αυτούς που παίρνουν βιολογικούς παράγοντες, αυτούς που παίρνουν κορτιζόνη, σε όλους τους ασθενούς.
Άρα ένα μεγάλο κομμάτι του ευπαθούς πληθυσμού δεν μπορεί να εμβολιαστεί. Χτες βγήκε αυτό. Έτσι. Και σήμερα να ξεκινάγαμε, σήμερα τώρα να αρχίσαν να μας κάνουν σε όλους το οποιοδήποτε εμβόλιο, θα απέδε σε 4-5 μήνες. Μέχρι τότε τι θα γίνεται? Θα πεθαίνουν άνθρωποι και θα το δεχόμαστε? Για πάρτε το λίγο αλλιώς. Να ήμουν εγώ εκεί, να ήμουν εγώ εκεί και εσείς εκεί κάτω, τι θα λέγατε? Λοιπόν, ακούστε. Από 9 Νοεμβρίου, το λέω 15 μέρες τώρα, και κάνουν την παλαβή όλοι. Και το Υπουργείο Υγείας και οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ και δυστυχώς και ένα κομμάτι του υγειονομικού δυναμικού. Ακούστε με καλά. Γιατί έχετε ευθύνη από εδώ και πέρα. Τα λέω με τον πιο επίσημο τρόπο. Με τον πιο επίσημο τρόπο. Υπάρχουν δύο θεραπείες αυτή τη στιγμή. Η μία πήρε έκτακτη έγκριση 9 Νοεμβρίου από τον FDA. Είναι το αντίσωμα Βαμλαμινιβάμπι, που έχει αποδειχτεί, διότι το έχουν πάρει πλέον 250.000 άνθρωποι εκεί. Είναι σαν μια μεγάλη φάση 4. Ότι αυτοί που το παίρνουν, που δεν το κάνουμε σε όλους, δεν το κάνουμε στον Ικοσάρι, σε έναν ευπαθή πληθυσμό, σε έναν άρρωστο που έχει συμπαρομαρτούσες νόσους και μπορεί, είναι το 80% αυτών που βαραίνουν. Αν στους 100 ασθενείς, οι 80-85 αυτοί που εξελίσσονται κακά και χρειάζονται μονάδα ή πεθαίνουν, είναι από αυτή την κατηγορία. Σε αυτούς το κάνουμε, σε αυτούς που νοσηλεύονται. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι μειώνει 72% την πιθανότητα να νοσήσει βαριά. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι μπορούμε να γλιτώσουμε τους μισούς θανάτους από αυτούς που βιώνουμε σήμερα. Το καταλαβαίνετε αυτό, δεν το καταλαβαίνετε? Πώς πρέπει να το πω? Το λέω 15 μέρες. Αυτό το φάρμακο μπορεί να έρθει στην Ελλάδα. Εγώ ως υπουργός είχαμε δώσει πολλές φορές έκτακτη έγκριση για φάρμακα που είχε αποδειχτεί ότι δρούν και τα οποία δεν είχαν πάρει έγκριση από τον αίμα. Δεν είχαν πάρει έγκριση από τον αίμα. Άλλωστε εγώ μαθαίνω ότι ήδη έχουμε εισάγει κάποια εμβόλια χωρίς να έχει εγκριθεί από τον αίμα ακόμα. Έτσι. Και είναι η πληροφορία αυτή, σημερινή. Λοιπόν, φέρτε το φάρμακο αυτό, θα χρειαζόμαστε περίπου 2-3 χιλιάδες δόσεις το μήνα στην χειρότερη των περιπτώσεων. Ναι, ένα χιλιάρικο κάνει, 250 εκατομμύρια και 300 δώστε για το εμβόλιο, δώστε άλλα 15 για αυτό. Και υπάρχει και δεύτερη θεραπεία, που είναι η μοναδική θεραπεία που έχουμε αυτή τη στιγμή, για αυτούς που είναι από τη 10η μέχρι τη 14η μέρα της νόσου, εκεί που γίνεται η υπερφλεγμονώδης αντίδραση και που δεν μπορούμε να τους παλέψουμε, που εξελίσσουν τη βαριά αναπνευστική δυσχέρεια, το RDS, την πολυοργανική ανεπάρκεια και πεθαίνουν, που δείχνει ότι έχει μια σοβαρή επίδραση σε αυτούς και πολλοί γλιτώνουν και βελτιώνονται. Δεν είναι θαυματουργό, αλλά δεν έχουμε άλλο. Αυτό το υπάρχει ένα συνδυασμό. Βαρισιτινίμπι που δίνεται σε ρευματοειδή αθήτητα υπάρχει στην Ελλάδα και ρεμντεσιβίρι. Ο συνδυασμό αποδείχτηκε ότι δρά. Δώστε την έγκριση να αρχίσει να δίνετε στι μονάδε. Αυτό το πράγμα. Υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε. Τελειώνω. Συγγνώμη και ευχαριστώ για την ανοχή. Δώστε την άδεια, κουνηθείτε, στριφογυριστείτε. Δεν μπορώ να την καταλάβω από τη συνωμοσία σιωπή. Έτσι. Το εμβόλιο θα δράσει σε 4-5 μήνες. Δεν αντέχουμε ως κοινωνία να πεθαίνουν 100 άνθρωποι τη μέρα. Το καταλαβαίνετε ή δεν το καταλαβαίνετε? Αυτό πρέπει να γίνει. Κάντε το τώρα. Το κόστος δεν είναι πολύ, αλλά όσο και να είναι, και μια ανθρώπινη ζωή να γλιτώσουμε, πρέπει να τη γλιτώσουμε. Μην ποντάρετε όλα τα λεφτά στο τέτοιο. Γιατί έτσι θα αρχίσει να φεύγει και ο φόβος από τον κόσμο. Έχει τρομοκρατηθεί η κοινωνία. Μόνο αυτό το πράγμα που κάνετε. Και επίσης, μια πρόταση ακόμα. Κάντε τεστ για αντιγόνο στη Νότια Ελλάδα. Και κάντε τεστ για αντισώματα στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα οι φορείς είναι πάνω από 50%. Αυτοί μπορεί να μην χρειαστούν να κάνουν εμβόλιο. Γιατί είναι καλυμμένοι. Και μπορεί να μειωθεί και από εκεί το κόστος του εμβολίου. Κύριε συνάδελφε, σας και έτσι μπορεί να ανοίξει το lockdown. Γιατί με αυτό το πράγμα που κάνετε, το βλέποντας και κάνοντας, μόνο το θάνατο του εμποράκου κάνετε αυτές τις μέρες. Τίποτα άλλο, απολύτως τίποτα άλλο. Συνάδελφε. Με τα click away και όλες αυτές τις μπούρδες που κάνετε. Λοιπόν, σας τα είπα, τα λέω για τελευταία φορά τόσο δημόσια και έντονα. Κουνηθείτε, γιατί από εδώ και πέρα έχετε ποινική ευθύνη. Κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, κύριε Αθακοράφα, εντάξει. Κύριε συνάδελφε, 10 λεπτά, τι να κάνω τώρα? Πρέπει να κρατώ μια ισορροπία στην αίθουσα.